Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα μας, γιατί καλησπέρα. Έχω στα λόγια μου Μαρτίνα Ζαφυριάδου, που σε έχουμε σήμερα στην παρέα μας. Καλησπέρα και από μένα. Εντάξει, είναι 12 και 10, μπορούμε. Η πολύ καλή δημοσιογράφος, έχουμε τη χαρά σήμερα να την έχουμε μαζί μας, από τη Real, για να συζητήσουμε μία σειρά από θέματα, τις ραγδαίες βασικά εξελίξεις στο κίνημα αλλαγής, που ποιος θα μας τις έλεγε πριν 8-9 μέρες, Μαρτίνα. Και να μας το έλεγε, δεν θα το πιστεύαμε. Μετά την δυστυχώς απόσυρση της Φόφης Γεννηματά λόγω προβλημάτων υγείας, έχουν δημιουργηθεί πολλές αλλαγές μέσα στο κόμμα. Είδαμε νέες υποψηφιότητες, αυτές του Παύλου Γερουλάνου, του Παύλου Χριστίδη και του κυρίου Γκεγκέρογλου. Και όπως όλα δείχνουν, Μαρτίνα, και του κύριου Γιώργου Παπανδρέου, να μένουν σήμερα οι άκρο ανακοινώσεις. Εγώ πιστεύω ότι πολύ δύσκολα πια δεν θα είναι υποψήφιος. Εγώ θα εκπλαγώ προσωπικά αν δεν είναι υποψήφιος. Βεβαίως στη διακριτική του ευχέρεια είναι, εντάξει, δεν θα το πούμε εμείς τι να κάνει. Αλλά από σήμερα στις 6 που επιστρέφει από την Κωνσταντινούπολη, μέχρι αύριο στις 6 που λήγει η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων και την κατάθεση υπογραφών, γιατί είναι ταυτόχρονα αυτή τη φορά, νομίζω ότι αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση. Πια θα πρέπει να περιμένουμε ανακοινώσεις. Τώρα, ο τρόπος που θα το κάνει δεν είναι ακόμη πολύ ξεκάθαρος. Νομίζω ότι αν ανακοινώσει υποψηφιότητα θα το κάνει on camera. Αν δεν ανακοινώσει, μπορεί να είναι μια γραπτή δήλωση. Δηλαδή, τι άλλο μπορεί να ανακοινώσει? Μου λες, βέβαια, το πιο πιθανό είναι να ανακοινώσει την υποψηφιότητά του. Ακούγεται ότι μαζεύονται υπογραφές από την Κεντρική Επιτροπή, όχι 5.000 αντίστοιχα, όπως είδαμε σε άλλους υποψήφιους. Αλλά... ούτε όμως και οι 45, θα είναι πολύ περισσότερες. Όπα, τι πληροφορία είναι αυτή? Ναι, νομίζω θα είναι πολύ περισσότερες οι υπογραφές μέσα από την Κεντρική Πολιτική Επιτροπή. Είναι, εντάξει, είναι θέμα πρεστίζ. Είναι επίδειξη δύναμης, έτσι. 47%, έτσι. 2009. Πολλοί το σχολιάζουν αυτό, Μαρτίνα. Λένε ότι γιατί ένας πρωθυπουργός με τέτοια ποσοστά να μπει τώρα στη διαδικασία να σώσει, καταλαβαίνουμε όλοι το νόμο αυτό, γιατί είναι ακόμα που βρίσκεται στο 8%, οποιοδήποτε το αναλάβει θα πρέπει να το σώσει από αυτά τα ποσοστά. Γιατί να το κάνει αυτό και θα μπορέσει να το κάνει άραγε? Τι εκτιμάς εσύ? Κοίτα, αν φαντάζομαι ότι όλοι όσοι του εισηγούνταν εδώ και μήνες, γιατί αυτό δεν είναι καινούριο, να είναι υποψήφιος, εκτιμούσαν ότι ήταν ο μοναδικός που θα μπορούσε να το καταφέρει. Από την άλλη, για μένα αυτή η κίνηση Παπανδρέου είναι ούτως ή άλλως μια ζαριά. Ή θα του βγει, καταρχάς πρέπει να, μπαίνοντας σε εσωκομματικές εκλογές, πρέπει να τις κερδίσει. Οτιδήποτε άλλο θα ήταν πολύ άσχημο για το προφίλ ενός πρώην πρωθυπουργού. Αφού τις κερδίσει όμως, πρέπει το κόμμα να έχει μια θεαματική άνοδο. Αν όχι, και αυτό είναι πολύ άσχημη εξέλιξη για εκείνον και για όλους τους ανθρώπους που τον ακολουθούν πιστά, δεν είναι καθόλου λίγοι, και τον ακολουθούν ακόμη και σε εποχές που πολύ δικοί του άνθρωποι, εννοώ πολιτικά δικοί του άνθρωποι, τον εγκατέλειψαν. Θυμίζω το 2011 τι γινόταν στο Πασόκ. Έτσι, μόνο από τα παράθυρα δεν έφευγε ο κόσμος. Δηλαδή, με το Πασόκ ασχολούμασταν μόνο εμείς, που ήταν ο μικρό κόσμος μας, λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων. Παρόλα αυτά, ο Γιώργος Παπανδρέου έμεινε ορθιός, ακόμη και μετά από την ατυχία του Κινήματος Δημοκρατών Σοσιαλιστών, και ο πυρήνας των υποστηρικτών του, γιατί εκεί ήθελα να καταλήξω, είναι πολύ σημαντικός και σε όλη την Ελλάδα. Δεν είναι ένας άνθρωπος που υπήρξε διά των αστέρας. Κάθε άλλο. Μου λες ότι πρέπει να δούμε αν αναλάβει θεαματική άνοδο. Εκτιμάς ότι μπορεί να επιστρέψει κόσμος από το ΣΥΡΙΖΑ σε ενδεχόμενη νίκη του κ. Παπανδρέου? Εκτιμάω ότι είναι ο μοναδικός εκ των υποψηφίων, ίσως με εξαίρεση και του Χάρη Καστανίδη, που θα μπορούσε να το πετύχει. Δεν ξέρω αν θα το πετύχει. Είναι λίγο αφροδισιακή εξουσία και ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή είναι δεύτερο κόμμα, άρα οι υποστηρικτές του ελπίζουν ότι θα γίνει πρώτο κόμμα. Αυτό πολύ δύσκολα σε κάνει να εγκαταλείπεις για το τρίτο κόμμα. Από την άλλη πλευρά, είναι άνθρωποι που έχουν ζυμωθεί επί δεκαετίες μέσα στο ΠΑΣΟΚ, είδαν ότι πια δεν τους εκφράζει, και αυτό ήταν είτε θέμα προσώπων, κατά τη γνώμη μου πολύ περισσότερο θέμα πολιτικών, και τότε εγκατέλειψαν αυτό το κόμμα, που το θεωρούσαν και κόμμα τους και κομμάτι της ζωής τους πολύ εξ αυτών, αναζητώντας μία άλλη πολιτική στέγη. Κάποιοι μία αναζητώντας τίποτα. Πολλοί είναι στο σπίτι τους από το 2011 και μετά, και μάλιστα απέχουν και από τις κάλπες. Είναι το στίχημα και το σύνθημα του Παύλου Γερουλάνου αυτό. Να σηκώσει τον κόσμο από τον καναπέ. Μιλάει για 2 εκατομμύρια
ανθρώπους που δεν πάνε καν να ψηφίσουν. Αυτό το ποσοστό δεν ξέρω αν θα το πετύχει ο κύριος Γερουλάνος ή οποιοδήποτε άλλος, αλλά όποιος το πετύχει θα κρίνει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό το αποτέλεσμα των εθνικών εκλογών πια, όχι των εσωκομματικών. Δεν θα έχουν καμία σημασία οι εσωκομματικές εκλογές. Μιλάμε για 2 εκατομμύρια σε μια χώρα των 8,5 εκατομμυρίων. Δηλαδή δεν είμαστε εκεί τίποτα. Πολύ σωστά. Και να υπενθυμίσουμε κιόλας ότι παρά το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ στις εθνικές εκλογές του 2019 συγκέντρωσε ένα ποσοστό 32% τη τάξη του 32%, πλέον στις δημοσκοπήσεις φαίνεται στο 26% εκεί περίπου. Οπότε αυτό το ποσοστό δεν το καρπόθηκε το κίνημα αλλαγής. Παραμένει στο σε ποσοστά της τάξης του 7-8%. Αυτό βέβαια μπορεί να σημαίνει και κάτι άλλο, γιατί μπροστά μας οι εθνικές εκλογές είναι με απλή αναλογική. Ένα 26% όπως το περιγράφεις για τον ΣΥΡΙΖΑ, μιλάμε τώρα προφανώς με μια υπόθεση εργασίας, έτσι, δεν θα βάλω. Με ένα 12% ας πούμε του κινήματος αλλαγής, θα μπορούσε να δώσει μέχρι και κυβέρνηση. Από την πρώτη Κυριακή, κυβέρνηση προοδευτικών δυνάμεων εννοώ. Τη στιγμή που ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει καθαρίσει ότι εγώ θα πάω σε δεύτερες εκλογές για να πάρω αυτή την αδυναμία. Και το αναφέρεις γιατί ανάλογα τον νικητή των εκλογών στις εσωκομματικές του Κοινάλ, διαφορετικές θα είναι και οι αποφάσεις. Δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ τον Ανδρέα Λομπέρδο να συγκυβερνά ποτέ με τον ΣΥΡΙΖΑ. Για κανένα λόγο. Ούτε εγώ μπορώ να το φανταστώ. Ούτε εγώ μπορώ να το φανταστώ. Βεβαίως ο κύριος Λομπέρδος, επειδή όλοι μπορούσαμε να το φανταστούμε να συγκυβερνάμε τη Νέα Δημοκρατία, και αυτό το απορρίπτει. Τώρα, σήμερα που μιλάμε, έτσι. Έχουμε πολλά να δούμε στο ΠΑΣΟΚ. Δεν είναι ένας εύκολος χώρος. Μην κοιτάς που είναι μικρό κόμμα πια. Ποτέ δεν βαριέσαι ένα κόμμα. Το μόνο σίγουρο. Όχι, ποτέ. Μιλώντας λοιπόν για τις διαρροές των ψηφοφόρων από τον ΣΥΡΙΖΑ, ενδεχόμενες εν πάντα, υπάρχει περίπτωση να δούμε διαρροές από τους υποψήφιους, δηλαδή να φεύγουμε από τον κύριο Καστανίδη, από τον κύριο Χριστίδη, από τον κύριο Ανδρουλάκη. Προς τον κύριο Παπανδρέου, από οποιονδήποτε υποψήφιο. Κοίτα, ούτως ή άλλως, ο Βασίλης Κεγκέρογλου το έχει αφήσει ορθάνυχτο. Είπε ότι θα επανεκτιμήσει τα δεδομένα εφόσον υπάρξουν νέα. Νομίζω ότι αναφερόταν σαφέστατα στην υποψηφιότητα του Γιώργου Παπανδρέου. Αν είναι υποψήφιος, θυμίζω για τους μη μοιημένους στο χώρο ότι ο κύριος Κεγκέρογλου στην αρχή της καριέρας του είχε την ταμπέλα του Παπανδρεϊκού. Έκτοτε βέβαια κύλησε πολύ νερό στο αυλάκι, αλλά εν πάση περιπτώσει έτσι ξεκίνησε. Προσαρμόζεται. Είναι πολύ προσαρμοστικός σαν πολιτικός. Όλοι στο πασό είναι προσαρμοστικοί. Ο κύριος Κεγκέρογλου λοιπόν το έχει αφήσει πολύ πολύ ανοιχτό. Νομίζω το έχει προαναγγείλει στην πραγματικότητα. Τώρα, όλοι οι υπόλοιποι υποψήφοι λένε, επιμένουν μέχρι αυτή την ώρα ότι θα είναι μέχρι το τέλος της κούρσας μέσα σε αυτήν. Κατά την ταπεινή μου άποψη δεν θα μπορούσαν να κάνουν τίποτε άλλο, γιατί μια προαναγγελία υπαναχώρησης μπροστά σε μια ενδεχόμενη υποψηφιότητα νομίζω ότι δεν θα ήταν καλό και για την εικόνα τους. Από εκεί και πέρα εκτιμώ ότι θα επανεκτιμηθούν τα πάντα σε μια υποψηφιότητα Παπανδρέου, όχι από τον κύριο Ανδρουλάκη και όχι από τον κύριο Λομπέρδο. Εικάζω ότι αυτοί οι δύο θα μείνουν στην κούρσα μέχρι τέλους, ούτως ή άλλως εκφράζουν τελείως διαφορετική πολιτική ατζέντα ο καθένας τους. Ο κύριος Καστανίδης, επίσης, παρά την στενή πολιτική του φιλία με τον Γιώργο Παπανδρέου, εκτιμώ ότι θα μείνει στην κούρσα. Δεν νομίζω ότι μπλοφάρει. Και το λέω γιατί έχει συγκεντρώσει πάρα πολύ μεγάλο αριθμό υπογραφών υπό αντίξωες συνθήκες. Γιατί θυμίζω ότι μισό μήνα πριν συζητούσαμε για τον αποκλεισμό, για την επιχείρηση αποκλεισμού του κυρίου Καστανίδη. Οπότε θεωρώ ότι θα ήταν λίγο άκουμψο να αδειάσει εντός εισαγωγικών αυτούς τους ανθρώπους. Από την άλλη πλευρά, εδώ κάνουμε πολιτική, δεν υπάρχει συνέστημα, δεν την κάνουμε εμείς εκείνη εννοώ, δεν υπάρχει συνέστημα. Τώρα, ο Παύλος Γερουλάνος και ο Παύλος Χριστίδης, ειδικά ο Παύλος Χριστίδης έχει άλλη ατζέντα, υποστηρίζει ότι εκφράζει τους ανθρώπους της γενιάς του και τη διαγενειακή αλληλεγγύη. Αν πάει με αυτό, όντως υπάρχει μια δεξαμενή ανθρώπων που θα μπορούσε να εκφράσει. Από την άλλη δεν ξέρω εάν νιώσει ότι πιέζεται πολύ και θα κάνει ίσως μια άσχημη καταγραφή, ίσως να το ξανασκεφτεί. Ο Παύλος Γερουλάνος τώρα νομίζω ότι είναι ένας άνθρωπος που ούτως ή άλλως έχει πολλά να δώσει σε αυτό το κόμμα, σε επίπεδο ιδεών. Θυμίζω το τελευταίο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ που ήταν ο μοναδικός άνθρωπος που κατέθεσε διαφορετική πλατφόρμα και συγκρούστηκε μάλιστα με την κυρία Γεννήματά τότε. Δεν ήταν μια ανέμακτη ομιλία που ανέβηκε την έκανε, κατέβηκε και έφυγε. Και στο συνέδριο του Κοινάλ που είχε προηγηθεί και στο συνέδριο της ΔΣΥ είχε ζητήσει την επαναφορά στο ΠΑΣΟΚ. Σωστό. Από το βήμα. Σωστό.
Τα θυμάσαι, αλλά δεν ήταν ποτέ αυτό το πρωταρχικό του μέλημα. Δηλαδή, ο κύριος Γερουλάνος λέει ότι δεν με ενδιαφέρει τόσο πώς θα λέγουμε, δεν με ενδιαφέρει τόσο ποιος θα είναι επικεφαλής, ούτε καν αυτό. Με ενδιαφέρει όμως τι θα προτείνουμε στον κόσμο και τι από αυτά θα μπορεί να γίνει πράξη. Όμως νιώθω, αισθάνομαι ότι θα πιεστεί πάρα πολύ πολιτικά και εξαιτίας της πολιτικής του σχέσης με τον Γιώργο Παπανδρέου και εκείνος ψαρεύει στην ίδια δεξαμενή ανθρώπων, αλλά και υπό το κλίμα που θα καλλιεργηθεί τις επόμενες μέρες, γιατί κατά τη γνώμη μου τα δύσκολα αρχίζουν από αύριο στις 6. Θα αρχίσει το σκληρό ροκ μετά, ως τώρα πάμε πάρα πολύ καλά και πολύ κομιλφό, είναι όλοι πολύ ευγενείς. Μετά που θα αρχίσει το σκληρό ροκ όμως, έχω την αίσθηση ότι θα κατηγορηθεί, αν μείνει, για ψαλίδισμα του Γιώργου Παπανδρέου. Και αυτό είναι λίγο βαρύ για ανθρώπους που υπήρξαν πολύ στενοί του συνεργάτες και με πολύ μεγάλη επιτυχία. Δεν ήταν από τους ανθρώπους που πέρασε και δεν άγγιξε στην κυβέρνηση Παπανδρέου ο κύριος Γερουλάνος. Θυμίζω ακόμα και τον τρόπο με τον οποίο έφυγε. Ο κύριος Γερουλάνος έφυγε από την κυβέρνηση Παπανδρέου όταν λίστευσε κάποιος στην αρχαία Ολυμπία. Παρετήθηκε, ναι. Έτσι. Τι άλλα έθιμα, τώρα εδώ γίνεται... Θα βγουν τα μαχαίρια δηλαδή, μας λες Μαρτίνο, τις επόμενες ημέρες. Τι θα γίνει δηλαδή στα επερχόμενα debate, τι έχουμε να ακούσουμε και να δούμε. Κάτσε να δούμε ποιοι θα συμμετέχουν πρώτα. Τα debate καταρχάς ήταν πολύ ενδιαφέροντα. Πάντα οι συντάκτες Πασόκ, αυτό το ξέρεις καλύτερα από μένα, περιμένουμε ένα πράγμα, τις εσωκομματικές εκλογές. Ακόμα και οι εθνικές εκλογές δεν έχουν τόσο ενδιαφέρον όσο οι εσωκομματικές. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα είναι μια εύκολη περίοδος. Πιστεύω ότι θα υπάρξουν και συντροφικά μαχαιρώματα. Θέλω να πιστεύω ότι θα είναι μια πολύ τίμια περίοδος. Το ελπίζω τουλάχιστον. Αλλά θα υπάρξει πολύ μεγάλη ένταση και αυτό πρέπει να γίνει κιόλας. Γιατί όχι. Ναι, είπες εμείς οι συντάκτες του ΠΑΣΟΚ. Θέλω να σου πω όμως... Είμαι λίγο παλιά είμαι. Θέλω να σου πω ότι τι έχω παρατηρήσει αυτές τις ημέρες. Πρώτη είδηση και στις ειδήσεις και στα social media το ΠΑΣΟΚ και ο Γιώργος Παπανδρέου. Αυτό είχαμε να το δούμε πάρα πολλά χρόνια, που πάει να πει ότι απασχολεί μεγάλη μερίδα των Ελλήνων πολιτών και όχι μόνο ένα 7-8% από τους ψηφοφόρους, όπως όλα δείχνουν. Εγώ θέλω να κρατήσω μικρό καλάθι σε αυτό και να το δω να αντέχει στον χρόνο. Γιατί οι εθνικές εκλογές πάντα προσφέρονται για πόλωση και στην πόλωση πάντα οι μεγάλοι κερδισμένοι είναι τα δύο μεγάλα κόμματα. Όμως θα το έβλεπα με μεγάλη ευχαρίστηση, όχι επειδή εγώ καλύπτω το κίνημα αλλαγής και το ΠΑΣΟΚ, αλλά για να υπάρχει μια πολυφωνία που φαίνεται ότι την έχουμε στερηθεί λίγο. Θα το εκτιμούσα πάντως αν υπάρχει στο χρόνο, αν συνεχίσει να υπάρχει στο χρόνο. Ας μην είναι πρώτο τρέντ, ας είναι δεύτερο, δεν πειράζει. Θα είναι καλό γενικότερα για τον χώρο της σοσιαλδημοκρατίας και της κεντροαριστεράς γενικότερα. Να σε πάω στο τελευταίο θέμα, το οποίο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί δεν έχει ακόμα απαντηθεί. Εχθές είδαμε ότι ανέλαβε εκπρόσωπος τύπου ο γραμματέας του κόμματος. Okay. Γιατί δεν έχει πολλή δουλειά ο γραμματέας του κόμματος τώρα εν ώψη εκλογών, πρέπει να αναλάβει και αυτό. Τέλος πάντων, την κοινοβουλευτική ομάδα, η οποία αυτή τη στιγμή είναι λίγο στον αέρα, δεν θέλω να πω στον αέρα η κυβέρνηση μάλλον, αλλά ποιος την διευθύνει, ποιος μάλλον θα την διευθύνει, ποιος θα την έχει, ποιος θα αναλάβει την ευθύνη για τους επόμενους κοντά δύο μήνες. Λοιπόν, καταρχάς αυτό θα παίξει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο η πορεία της υγείας της Φόφης Γεννάτα, η οποία μαθαίνουμε ότι θα βγει από το νοσοκομείο στα τέλη της εβδομάδας και να ευχηθούμε και από εδώ περαστικά, γιατί έχει μεγάλη μάχη μπροστά της. Στον βαθμό όμως που θα εκτιμηθεί ότι δεν θα πρέπει να ασκεί αυτά τα καθήκοντα η κυρία Γεννάτα και για λόγους προστασίας της υγείας της, θα πρέπει να βρεθεί μια λύση. Αυτό δεν μπορεί να γίνει με άλλο τρόπο πέραν από τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Αυτό δεν μπορεί να το αποφασίσει κάποιος και να εκπροσωπήσει το κόμμα σε μια συζήτηση σε επίπεδο αρχηγών. Θα πρέπει η κοινοβουλευτική ομάδα να το κάνει. Είχαν ακουστεί και άλλες πιο ρηξικέλευτες προτάσεις, όπως το να εκλεγεί ένας προσωρινός πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας. Το έχουμε ξαναδεί να συμβαίνει στο ΠΑΣΟΚ. Όχι εμείς ήμασταν λίγο. Μάλλον στο σχολείο τότε, αλλά το 1996 έγινε αυτό τελευταία φορά όταν ο Ανδρέας Παπανδρέου, με συγχωρείτε, ήταν κλινήρης και σε πολύ άσχημη κατάσταση. Μάλλον το έχουμε προσπεράσει, μάλλον δεν θα γίνει αυτό, δεν φαίνεται να κερδίζει έδαφος ως πρόταση. Παρ' όλα αυτά, επειδή μέσα στους επόμενους δύο μήνες θα έχουμε συζητήσει σε επίπεδο αρχηγών, θα πρέπει η κοινοβουλευτική ομάδα να αποφασίσει
ποιος θα την εκπροσωπεί και μάλιστα να είναι και ένας άνθρωπος που θα εκφράζει όλους τους υποψηφίους. Ή, εν πάση περιπτώσει, δεν θα εκφράζει ξεκάθαρα έναν εκ των υποψηφίων, για να είμαι πιο ακριβής. Μαρτίνα, χαίρομαι που έκλεισες έτσι με μια αναφορά για το πόσο νέες είμαστε. Γιατί. Τέλος πάντων. Θα είμαστε εδώ όλο το επόμενο διάστημα, γιατί θα έχουμε, όπως είπες και εσύ, πολλές εξελίξεις με ενδιαφέρον. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για σήμερα. Καλά, και εγώ ευχαριστώ. Όπως και τον κόσμο που μας παρακολούθησε, και να δώσουμε ξανά ραντεβού για τις επόμενες εβδομάδες. Στη διάθεσή σας. Καλή συνέχεια.